Καλή σας μέρα, κύριε Δελή. Καλή σας μέρα, κύριε Παπαδοπούλου και κύριε Παπαδάκη. Να ξεκινήσουμε, κύριε Δελή, λίγο από την επίθεση στην οικία της βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, της κυρίας Τζάκρη, στα Γιάννητσα. Ναι, βεβαίως, εντάξει, είναι πράγματα τα οποία καταδικάζονται χωρίς δεύτερη κουβέντα και δεύτερη σκέψη. Τουλάχιστον από το κόμμα μας, και νομίζω ότι θα πρέπει όλα αυτά να σταματήσουν. Η καταδίκη από το ΚΚΕ είναι κάθετη και ξεκάθαρη. Δεν έχουμε τι άλλο να πούμε. Σας ανησυχούν αυτά τα φαινόμενα? Δεν εξέφρασαν και δεν μπορεί να εκφράζουν τον κόσμο, το λαϊκό κόσμο, τέτοιου είδους ενέργειες. Σας ανησυχούν αυτές οι ενέργειες, κύριε Δελή, ως προς την κλιμάκωσή τους? Βλέπουμε ότι ξεκίνησαν με απειλητικά μηνύματα, αφήσεις, τώρα έχουμε επιθέσεις με διαφορά λίγων ωρών σε δύο βουλευτές. Αυτά σας ανησυχούν, κύριε Δελή? Κοιτάξτε. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορεί κανείς να αισθάνεται και άνετα όταν τα βλέπει να συμβαίνουν. Από την άλλη όμως, δεν ξέρουμε ποιοι ακριβώς είναι αυτοί. Θα πρέπει γρήγορα να αποκαλυφθούν οι δράστες αυτών των επιθέσεων, των ύποπτων επιθέσεων. Και, εν πάση περιπτώσει, αυτό που φαίνεται είναι ότι αξιοποιούνται και αυτά, δυστυχώς, προκειμένου να στηθεί ένα ψευδεπίγραφο, λέμε εμείς, δίπολο περί πρόοδου και συντήρησης, με αφορμή και τη συμφωνία των Πρεσπών, βασιζόμενο αυτό το δίπολο σε μια διαφωνία που υπάρχει επί δευτερευουσών πλευρών αυτής της συμφωνίας, λέμε εμείς, δηλαδή για το ζήτημα του ονόματος και όχι για την ουσία της, για το ΝΑΤΟ, ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και την Νέα Δημοκρατία. Αυτοί είναι οι δύο βασικοί πόλοι διαφωνίας, έτσι όπως εκδηλώνονται αυτή τη στιγμή. Επαναλαμβάνω, σε δευτερεύουσες πλευρές της συμφωνίας και όχι στην κυρία της. Η συμφωνία των Πρεσπών σήμερα συζητείται, ολοκληρώνεται τα μεσάνυχτα μετά την τοποθέτηση των πολιτικών αρχηγών, η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής. Η στάση του Κομμουνιστικού Κόμματος απέναντι στην συμφωνία των Πρεσπών θα εκφραστεί με αρνητική θέση ή υπάρχει περίπτωση να δούμε και κάτι άλλο διαφορετικό? Όχι. Είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό. Από την πρώτη στιγμή είπαμε το ΚΚΕ θα δώσει με την κοινοβουλευτική του ομάδα την μάχη μέσα στην συζήτηση, μέσα στην συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής, για να αποκαλύψει το βαθύτερο στόχο αυτής της συμφωνίας, που είναι η εξυπηρέτηση των νατοϊκών σχεδιασμών, των επικίνδυνων νατοϊκών σχεδιασμών για τους λαούς στην περιοχή, και βεβαίως θα καταψηφίσει και με τα δυο του χέρια τη συμφωνία. Το είπαμε από την πρώτη στιγμή και νομίζω ότι δεν χωρά καμία παρερμηνία πάνω σε αυτό. Κύριε Δελή, το Κομμουνιστικό Κόμμα θα ήταν αντίθετο σε μια σύνθετη ονομασία? Όχι, βέβαια. Κατανοώ πλήρως αυτό που λέτε για το ΝΑΤΟ, απλώς θέλω να μου πείτε γι' αυτό. Σας απαντώ ευθέως. Mm-hmm. Το πρόβλημα για το ΚΚΕ ποτέ, από το 1992 που προέκυψε το ζήτημα αυτό, δεν ήταν τη σύνθετη ονομασία. Ήμασταν δε, αν θυμόσαστε, και το μόνο κόμμα που βγήκε θαρετά από την πρώτη στιγμή και μίλησε για μια σύνθετη ονομασία με γεωγραφικά αυστηρά προσδιορισμό. Όμως ταυτόχρονα είχε υπό την αίρεση ότι θα εκλείψουν όλοι οι αλυτρωτικοί και οι εθνικιστικοί προσδιορισμοί που θα μπορούσαν να υπάρχουν σε μια τέτοια λύση, και βεβαίως η οποιαδήποτε λύση θα έπρεπε να αναζητείται μακριά από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η συμφωνία, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, μισό λεπτό κύριε Δελή, να σας ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό. Αυτή η συμφωνία όπως έχει διαμορφωθεί εξαλείφει αυτούς τους αλυτρωτικούς? Όχι, βεβαίως, όχι. Γι' αυτό προσπαθώ να σας πω. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή από τις τρεις αυτές πλευρές που βάζαμε εμείς για τη συμφωνία, καλύπτεται μονάχα η μία. Το ζήτημα του ονόματος, που δεν είναι και η κύρια, αν θέλετε. Γιατί και οι αλυτρωτισμοί, με αυτά τα ανιστόρητα περί μακεδονικής ηθαγένειας, και η αμφισημία, αν θέλετε, η ασάφεια που υπάρχει και περί μακεδονικής γλώσσας, που ναι μεν έτσι κι αλλιώς, που μπορεί ο καθένας να το ερμηνεύσει κατά το δοκούν, αλλά και κυρίως το ότι αυτή η συμφωνία γίνεται μετά από παραγγελία, να πω, μετά από, να μην πω ότι χρησιμοποιήσω τη λέξη εντολή, μετά από παράκληση, μετά από την επιθυμία του ΝΑΤΟ κυρίως, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Καλά, το ΚΚΕ ανέκαθεν ήταν απέναντι στη Βορειοατλαντική Συμμαχία. Δεν θα μπορούσε ένα κομμουνιστικό κόμμα σαν το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας, βεβαίως, να ψηφίσει αυτή τη συμφωνία. Γι' αυτό και όχι μόνο δεν την ψηφίζουμε, αλλά την καταγγέλουμε ως μια συμφωνία η οποία ανοίγει τους ασκούς του αιώλου στα Βαλκάνια, κύριε Παπαδάκη και κυρία Παπαδοπούλου. Και μακάρι να βγούμε ψεύτες. Βέβαια, κύριε Δαλή. Γιατί δυναμώνει τον πιο δολοφονικό, τον πιο πολεμοκάπλο οργανισμό που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον πλανήτη, το ΝΑΤΟ. Βέβαια, ανέκαθεν ήταν απέναντι το Κομμουνιστικό Κόμμα από την Βορειοατλαντική Συμμαχία και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως δεν νομίζω θεωρείτε... και ο ελληνικός λαός, κύριε Παπαδάκη. Ναι, δεν θεωρείτε. Με τον έναν ότι... ή τον άλλο τρόπο. Βέβαια. Δεν θεωρείτε ότι αυτή η συμφωνία θα ηρεμήσει κάπως στην περιοχή των Βαλκανίων? Είναι μια διμερή συμφωνία, αναγνωρισμένη σε διεθνές επίπεδο. Ναι. Δεν θεωρείτε ότι αυτή η συμφωνία θα ηρεμήσει τα πράγματα, θα δέσει τις σχέσεις περισσότερο των δύο χωρών? Να σας πω, μπορεί αυτό και να συμβεί για ένα διάστημα. Όμως, εκεί που ηρεμούν τα πράγματα, γιατί πρόκειται για μια συμφωνία ανάμεσα στις αστικές τάξεις καπιταλιστικών χωρών, δεν πρόκειται για μια συμφωνία που την κάνουν μεταξύ τους οι λαοί. Και αυτές οι αστικές τάξεις, εκεί που συνεργάζονται, εκεί ξέρετε μπορεί και να τα σπάσουν, καλά, μπορεί και να τσακωθούν. Επιτρέψτε και μου να κάνω... Με δεδομένο, ναι, να πω λίγο κάτι, δεν θα πω πολλά. Με δεδομένο ότι τα συμφέροντα στην περιοχή είναι πολλά, είναι μεγάλα και είναι και πολύ ανταγωνιστικά μεταξύ τους και δεν είναι μονάχα ανάμεσα στις αστικές τάξεις των Βαλκανικών χωρών, αλλά εμπλέκονται και μεγάλες υμπεριαλιστικές δυνάμεις, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γερμανία, η Ρωσία, η Κίνα με το δρόμο της, το δρόμο του μεταξιού. Καταλαβαίνουμε λοιπόν αυτό το κουβάρι των αντιθέσεων και των ανταγωνισμών σε τι κινδύνους και σε τι μπελάδες μεγάλους μπορεί να βάλει τους λαούς. Όταν λοιπόν μια συμφωνία εντάσσει δύο χώρες, μάλλον τη μία από τις δύο χώρες, γιατί αυτό προβλέπει η συμφωνία, σε έναν τέτοιο πολεμικό συνασπισμό, το ΝΑΤΟ συγκεκριμένα, για να αντιπαρατεθεί σε έναν άλλο συνασπισμό ή σε μια άλλη καπιταλιστική χώρα, καταλαβαίνουμε, όπως είναι η Ρωσία για παράδειγμα ή η Κίνα, καταλαβαίνουμε τους κινδύνους που δημιουργούνται. Όχι άμεσα, αν και δεν ξέρουμε την εξέλιξη, τη χρονική εξέλιξη των πραγμάτων. Πάντως είναι μια συμφωνία η οποία ναρκοθετεί τα Βαλκάνια στην πραγματικότητα και όχι μονάχα δεν φέρνει την ειρήνη, αλλά φέρνει κινδύνους για τους λαούς και εν πάση περιπτώσει όλοι ξέρουμε ότι εντάξει, δεν μπορεί το ΝΑΤΟ να παριστάνει το περιστέρι της ειρήνης. Κάτι ξέρουν εδώ οι λαοί των Βαλκανίων. Επειδή είπατε δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί μετά, υπάρχει περίπτωση δηλαδή αν κυρωθεί η συμφωνία πιστεύετε να μην υλοποιηθεί, να μην τεθεί σε εφαρμογή? Όχι, λέω για τους ανταγωνισμούς. Η συμφωνία αν ακυρωθεί, που έτσι φαίνεται ότι θα ακυρωθεί, υπάρχει πλειοψηφία, αυτό λέει η κυβέρνηση, θα το δούμε απόψε το βράδυ, θα ακυρωθεί βεβαίως, θα ισχύσει. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα έρθει και η ειρήνη, κυρία Παπαδοπούλου, στην περιοχή απαραίτητα. Ποτέ δεν ήρθε και δεν πρόκειται να έρθει η ειρήνη με τέτοιου είδους υπεριαλιστικές συμφωνίες για τις οποίες πανηγυρίζουν τα γεράκια του ΝΑΤΟ. Τι να σας πω τώρα, όταν πανηγυρίζουν αυτά τα γεράκια, οι λαοί θα πρέπει να κουμπώνονται. Ο διχασμός της κοινωνίας, γιατί μιλάμε τώρα, έχουμε φτάσει σε φαινόμενα διχασμού στην ελληνική κοινωνία πέραν της πολιτικής, που αυτό υπήρχε διαχρονικά. Και ο διαχωρισμός της σε προδότες και πατριώτες, σας ανησυχεί, κύριε Δελή? Καταρχήν δεν μας βρίσκει σύμφωνους. Δεν μας βρίσκει σύμφωνους. Νομίζουμε ότι είναι ένας πλαστός διαχωρισμός. Όσοι τον καλλιεργούν προσφέρουν πολύ κακές υπηρεσίες στο λαό. Συνειδητά λέμε εμείς, κατά τη γνώμη μας. Γιατί αυτοί, ξέρετε, που τσακώνονται για τη συμφωνία, και λέω για το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία, τσακώνονται, στείλουν ομηρικούς καυγάδες. Η Δε Χρυσή Αυγή πέφτει πολλές φορές και σε εθνικιστικά παραλυρήματα. Αλλά ποτέ δεν θα τους ακούσατε, κυρία Παπαδοπούλου, να μιλάνε για το ζουμί, για την ουσία της συμφωνίας, που είναι η είσοδος της γειτονικής χώρας, η είσοδος της ΦΥΡΟΜ στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σαν να μην υπάρχει αυτό το ζήτημα, κι όμως είναι το δεύτερο άρθρο που είναι το θεμέλιο, είναι η ουσία, είναι το ζουμί αυτής της συμφωνίας. Γι' αυτό δεν θα τους ακούσετε να βγάλουν κιχ. Άχνα δεν λένε γι' αυτό, γιατί προφανώς συμφωνούν όλοι και απλώς διαφωνούν για τα ανταλλάγματα που θα μπορούσαν να πάρουν η κάθε μια. Αυτό λένε, αυτό βγαίνει και από τη συζήτηση εδώ στη Βουλή, ακόμα και από τη Χρυσή Αυγή, ότι θα μπορούσαν να πουλήσουν πιο ακριβά την σύμφωνη γνώμη της χώρας μας στην είσοδο της γειτονικής χώρας της ΦΥΡΟΜ στο ΝΑΤΟ.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δελή. Κύριε Δελή, να είστε καλά. Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και σε εσάς.